Μόλις πριν από λίγες ημέρες και ορισμένες χώρες υιοθετούσαν δραστικά μέτρα για να σταματήσουν τον COVID-19, η Βαλένθια ήταν το επίκεντρο μιας πολύ μεγάλης γιορτής. Αλλά μετά από μία εβδομάδα εορτασμών, το φεστιβάλ Las Falas τελικά διακόπηκε λόγω της πανδημίας. Ο οικονομικός αντίκτυπος για την ισπανική πόλη είναι τεράστιος. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν κάθε μέρα εδώ, στην κεντρική πλατεία της Βαλένθια, για να δουν τη Μασκλετά, την καθημερινή έκθεση φιγούρων από πεπιεσμένο χαρτί που παρουσιάζεται στο κλουβί πίσω μου. Τώρα, μετά τη διακοπή του φεστιβάλ, λίγοι μόνο επισκέπτες περπατούν στο δρόμο. Είναι η πρώτη φορά από τον Ισπανικό Εμφύλιο το 1936 που το φεστιβάλ Las Falas ακυρώνεται. Η περιφερειακή κυβέρνηση εκτιμά ότι αυτό θα κοστίσει 700 εκατομμύρια ευρώ. Ανθοπόλες, καλλιτέχνες, πυροτεχνουργοί, μουσικοί, ξενοδόχοι, καταστηματάρχες, όλοι βγαίνουν να πούν τι απώλειες θα έχουν. Ο Diego C. έχει ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να αντέξουμε, αλλά είναι καλύτερα έτσι. Λιγότεροι άνθρωποι θα μολυνθούν. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ισχυρίζονται ότι οι οικονομικές απώλειες θα ήταν πολύ μικρότερες αν η απόφαση είχε ληφθεί νωρίτερα. Τα εκθέματα ήταν ήδη στους δρόμους. Μερικά έχουν εγκατασταθεί, άλλα όχι. Η αποσυναρμολόγησή τους είναι αδύνατη. Για να λυθεί το ζήτημα, το Δημοτικό Συμβούλιο λέει ότι το Las Falas θα εορταστεί τον Ιούλιο, αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Ο τουρισμός είναι ο τομέας που θα πληγεί περισσότερο εξαιτίας του COVID-19. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τη Βαλένθια στη διάρκεια του φεστιβάλ και παρότι οι προσδοκίες ήταν χαμηλότερες φέτος, κανείς δεν περίμενε αυτή την καταστροφή. Ήταν η στιγμή να αναπληρώσουμε για άλλες αδυναμίες. Ήταν η στιγμή της μεγάλης βελτίωσης, της μεγάλης οικονομικής όθησης. Δεν θα υπάρξει οικονομική όθηση φέτος, αλλά καθώς η Βαλένθια προσπαθεί να ανακάμψει από το πλήγμα, μερικοί απολαμβάνουν ό,τι έχει απομείνει από το φεστιβάλ.